Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι ο Μάρης Γκορτσίλας και είμαι commercial photographer. Στο σημερινό λοιπόν βιντεάκι θα φωτογραφίσουμε ένα ρολόι. Ένα ρολόι της μάρκας Κουρέν και ένα ρολόι που θεωρείται στον αέρα. Οπότε, πάμε λοιπόν σιγά σιγά να σας δείξω το στήσιμο και τι έχω χρησιμοποιήσει από φλάσκα και από εξοπλισμό και να βγάλουμε τη φωτογραφία μας. Φύγαμε! Για τη σημερινή φωτογράφηση θα χρειαστούμε δύο φλάσ, μία φωτογραφική μηχανή, το ρολόι μας που θα είναι το θέμα μας. Επίσης θα χρειαστούμε ένα backdrop που θα είναι το background μας που έχω βάλει ένα σε στυλ πέτρας. Diffuser για να διαχέσουμε το φως πιο όμορφα και να πέσει πιο soft πάνω στο ρολόι. Όπως και μερικά μακετόχαρτα σε μαύρο και άσπρο χρώμα. Για το άσπρο να κάνουμε κάποιες αντανακλάσεις. Όπως και με το μαύρο να κόψουμε το φως για να κάνουμε κάποιες σκιές που θα κάνουμε πάνω στο background μας. Οπότε πάμε να περάσουμε και για τα flash. Το πρώτο μας flash λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το DP400 το Mark III της Godox μαζί με μια κεφαλή snoot. Επίσης έχω εδώ πέρα κάτι gel κίτρινα έχω βάλει άμα το δείτε για να κάνουμε το φως μας κίτρινο και στο background να βγαίνει ακριβώς κίτρινο. Είναι τζελάκια που έρχονται μαζί με την κεφαλή, οπότε μπορείτε να τα πάρετε έτσι. Και πάμε να περάσουμε στο επόμενο μας flash. Το επόμενο flash είναι πάλι ένα DP400 Mark III της Godox μαζί με ένα standard reflector και ένα Honeycomb grid, αυτό είναι των 30 μοιρών. Όπου και το χτυπάμε ακριβώς εδώ πέρα και αυτό το flash θα είναι η κύρια πηγή φωτός που θα ρίχνουμε πάνω στο ρολόι μας. Πάμε να περάσουμε λοιπόν και με την κάμερα. Από κάμερα λοιπόν χρησιμοποιούμε την Nikon Z6 μαζί με τον φακό των Z-Mount 2470, τον F4 και έχουμε τον Godox το X-Pro για να ελέγχουμε τα flash και την κάμερα την έχουμε συνδέσει με τον υπολογιστή μας για να βλέπουμε τις φωτογραφίες απευθείας εκεί επάνω. Επίσης οι ρυθμίσεις της μηχανής για να βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία είναι F18 με shutter speed 200 και 200 ISO. Οπότε πάμε λοιπόν να σας δείξω ένα βιντεάκι το τι γίνεται ακριβώς εδώ πέρα και να σας εξηγήσω το τι αντικείμενο κάνει πάνω στη φωτογραφία μας και να ξεκινήσουμε να τραβάμε την φωτογραφία μας. Αυτό είναι λοιπόν όπως βλέπετε το στήσιμο, αυτό εδώ πέρα πίσω είναι το background μας που είναι σε στυλ τσιμέντο με ένα βάψιμο με άσπρη βογιά τέλος πάντων. Εδώ πέρα έχουμε ένα μακετόχαρτο που θα κάνουμε την σκιά μας από την πάνω πλευρά του ρολογιού και αυτό το μαύρο το μακετόχαρτο το έχουμε για να κάνουμε την σκιά από την κάτω πλευρά. Επίσης, σε αυτό εδώ πέρα το flash θα χτυπάει ακριβώς εδώ πάνω και θα κάνει μια όμορφη ομπρέλα και θα φωτίζεται ομοιόμορφα το ρολόι που είναι ακριβώς εδώ πέρα. Όπως επίσης και αυτή εδώ η άσπρη κάρτα που είναι ένα μακετόχαρτο, όταν χτυπάει αυτό εδώ πέρα το flash και διαθλάεται από εδώ μέσα, κάνει αντανάκλαση εδώ πάνω και φωτίζουμε ακριβώς, μισό λεπτάκι, ακριβώς αυτή εδώ πέρα την επιφάνεια, την πλάγια επιφάνεια του ρολογιού και με το background, με το φως του background που είναι αυτό εδώ πέρα φωτίζουμε ακριβώς εδώ πέρα και κάνουμε τις σκιές με το μαύρο και το άσπρο το card. Έχουμε λοιπόν ενεργοποιήσει το flash αυτό εδώ πέρα που θα είναι η κύρια μας πηγή, έχουμε νετάρι και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε την πρώτη μας φωτογραφία. Φύγαμε! Ερχόμαστε εδώ στο πρόγραμμα και όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαστε τέλειο νεταρισμένοι και όπως σας είπα χρησιμοποιούμε αυτό το μακετόχαρτο εδώ πέρα για να φωτίσουμε αυτή την πλευρά και από πάνω που διαχέουμε ομοιόμορφα το flash και φωτίζει πάρα πολύ ωραία το ρολόι μας. Και ξεχωρίζουμε και αυτό εδώ πέρα και αυτά εδώ πέρα μια χαρά από το background μας. Οπότε επειδή το background είναι λίγο βαρετό έτσι είπα να το φωτίσουμε γιατί εδώ πέρα αν δείτε το ρολόι μας χάνεται από το background γιατί είναι γκρι αυτό εδώ πέρα το κράμα αλουμινίου όπως και το background μας είναι γκρι και εδώ πέρα στην ουσία χάνουμε το ρολόι μας. Οπότε θα το φωτίσουμε ξεχωριστά για να μπορέσουμε να το κάνουμε να πεταχτεί από τη φωτογραφία. Και αφού λοιπόν ενεργοποιήσαμε και αυτό εδώ πέρα το flash που έχουμε τα κίτρινα τα τζελάκια με το snoot που χτυπάει ακριβώς επάνω στο texture το background και με αυτήν εδώ πέρα την μαύρη κάρτα κάνουμε μια σκιά από την κάτω πλευρά του ρολογιού και με αυτή την άσπρη κάρτα κάνουμε ακόμα μια σκιά από την πάνω πλευρά του ρολογιού που θα δείτε στο τέλος. Όπως επίσης με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα την άσπρη την έχω βάλει διότι όταν χτυπάει το φως εδώ πάνω αντανακλάει στην άλλη την κάρτα που έχουμε εδώ πέρα και δίνουμε ακόμα λίγο παραπάνω φως στα πλάγια του ρολογιού
για να το φωτίσουμε. Οπότε πάμε να τραβήξουμε την φωτογραφία μας και να δούμε το αποτέλεσμα στον υπολογιστή. Δείτε λοιπόν το αποτέλεσμα ποιο είναι. Όπως σας είπα, η πάνω η άσπρη κάρτα είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε τη σκιά και η μαύρη κάρτα είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε αυτή είναι εδώ τη σκιά. Οπότε δείτε λοιπόν και πώς έχουμε ξεχωρίσει το ρολόι μας από το background, ενώ εδώ πέρα χάνεται απευθείας και εδώ πέρα το έχουμε βάλει και κίτρινο γιατί έχει και το ρολόι μας κίτρινα στοιχεία μέσα, οπότε θα κάνει και μια ωραία, θα ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα, έχει και εδώ πέρα τα κίτρινα τις ραφές και σκέφτηκα το ρολόι που είναι γκρι θα ταιριάζει με το background που είναι εδώ πέρα τη σκιά. Όπως και σας είχα πει και με το φελιζόλ που έχω βάλει κάτω, το κάτω-κάτω, το έχω βάλει για το λόγο ότι όταν χτυπάει το πάνω το flash φωτίζεται ακόμα λίγο παραπάνω αυτή η σκιά και δεν είναι εντελώς μαύρο. Οπότε αυτά πάνω κάτω με τη φωτογραφία, ήταν κάτι γρήγορο, κάτι μικρό και κάτι αρκετά εύκολο. Αυτή ήταν η φωτογραφία για σήμερα και ύστερα από Photoshop και retouching η τελική μας φωτογραφία είναι αυτή εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας. Ευχαριστώ που μείνετε μέχρι και τώρα στο βίντεο. Εάν σας άρεσε κάντε ένα like, επίσης κάντε ένα subscribe γιατί μας βοηθάει να κάνουμε και καινούργιο υλικό. Επίσης μην ξεχνάτε μας κάντε follow στο Instagram και στο Facebook όπως και να επισκεφτείτε τη σελίδα μου το mrmgk.gr για να δείτε και άλλα αποτελέσματα και άλλες φωτογραφίες που έχω κάνει. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με μια νέα φωτογράφηση. Γεια σας!